tria, dio, ena. Έλα, δεν είναι πια στο δάχτυλό σου. Σ' άρεσες. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Academy News. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον πιο τεκίλα τύπο της ελληνικής επικράτειας, τον Mr. Cuervo, Στέλιο Παπαδόπουλο. Όλα! Τον άνθρωπο που έχει γίνει συνήθεια σε τηλεόραση, YouTube και ό,τι άλλο έχει εικόνα και ήχο. Δηλαδή, μέχρι και στα Bar Academy News ήρθε. Ο άνθρωπος που πάει πιο συχνά και από τον πρέσβη του Μεξικού στο Μεξικό. Στέλιο, πώς έχεις καταφέρει να γίνεις τόσο μεγάλη φίρμα? Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέλιος ήταν μαθητής στη σχολή από το 2008. Ήτανε τόσος. Ήταν, φαντάζεσαι. Πόδια μας το μεγαλώσαμε. Εδώ, δικό μας παιδί είναι ο Στέλιος, δικό μας παιδί. Και φοβερός φλερ μπαρτέντερ. Έτσι γνωριστήκαμε. Είναι τόσο γλυκό. Στέλιο, μίλα μας για σένα. Όλα ξεκίνησαν περίπου το 2008, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με το φλερ, σαν χόμπι κυρίως. Είδα λίγο τη μαγεία του κοκτέιλ μέσω της Bar Academy, μέσω από τα μαγαζιά και από πάρα πολλοί αξιόλογους συναδέλφους. Τότε είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με κάποιους διαγωνισμούς να μπορέσω να βγω έξω και να δω τα πράγματα και λίγο διαφορετικά. Έτσι, κατέληξα να δουλεύω στα Μίγκο, στα μεξικάνικα εστιατόρια. Η αγάπη με την τεκίλα υπήρχε από πριν. Έτσι, κάπου μπήκε και η Χωσέ Κουέρβο μέσα στην καθημερινότητά μου και στη ζωή μου, και εξακολουθούμε μέχρι και σήμερα να δουλεύουμε για την τεκίλα, να αγαπάμε τεκίλα. Μόνο αγάπη. Τέσσερα θεματάκια για αυτήν την εβδομάδα. Coca-Cola Expert Competition. Fine Athens Magazine από τον Baba Oram. Νεότερα από τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου. Και φυσικά το νέο bar spoon που κυκλοφορεί στην αγορά. Φυσικά από Έλληνα, το Bus Break. Πρώτο θέμα για αυτήν την εβδομάδα. Coca-Cola Expert διαγωνισμός, ο οποίος κορυφώθηκε στον τελικό της Δευτέρας 11 Ιουλίου. Με τους 10 bartender finalist να αναμετριούνται στον τελικό για τον τίτλο του Expert στις κατηγορίες Cocktail και Mocktail. Στην κατηγορία Coca-Cola Non-Alcoholic ήταν ο νικητής Αντώνης Τσακίρης. Αντώνης, μπράβο Αντώνης. Και στην κατηγορία κοκτέιλ νικητής ήταν ο Βασίλης Γουρομάλης, για τον οποίο βέβαια χαιρόμαστε διπλά, διότι είναι μαθητής σχολής, αφού έχει παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια. Μπράβο αγόρι μου. Θα κάνουμε κανένα τζερτζελέ? Έχεις κάτι στο μυαλό σου για τζερτζελό? Ας το πάνω μου, τα αγαπημένο σου. Οι νικητές των δύο κατηγοριών θα ζουν ένα μαγευτικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη και στο μουσείο της Coca-Cola. Σοβαρό. Επόμενο θέμα, Athens Fine Magazine. Μια εξαιρετική δουλειά από τα παιδιά από τον Baba Oram, που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό που έκαναν. Δείξε στον κόσμο το περιοδικό. Δεν αναφέρω εγώ το περιοδικό, εσύ να αφήσει το περιοδικό. Εγώ ρε φίλε. Μα δεν μιλήσαμε χθες και σου αφαίρει το περιοδικό. Fine Athens Magazine λοιπόν, μια πολύ σοβαρή δουλειά, ένα καινούργιο επιχείρημα. Πάμε να το στηρίξουμε. Θα παραμείνουμε λίγο στον Baba Oram, γιατί μόλις έσκασε καινούργιο νέο στα 50 καλύτερα μπαρ παγκοσμίως για άλλη μια χρονιά. Είναι του Baba Oram μέσα. Συγχαρητήρια, για μας ποτέ δεν έφυγε από τα 50 καλύτερα μπαρ. Μπράβο και στα παιδιά από το Clumsys, γιατί είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Συγχαρητήρια, μας κάνετε περήφανος. Συγχαρητήρια και πάλι στο Baba Oram και στο Clumsys. Ευχόμαστε τα καλύτερα και στα καλύτερα διαγαλαξιακά cocktail bar του σύμπαντος. Επόμενο θέμα λοιπόν. Επόμενο θέμα. Και τελευταίο θέμα για αυτήν την εβδομάδα. Bus Break. Τα κουτάλια όπως βλέπετε δεν είναι πλέον όπως τα ξέρουμε. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, καινοτόμο ιδέα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα Bus Break Bus Spoons, τα οποία έχουν το σχήμα προπέλας. Συγχαρητήρια στον Χρήστο το Χουσέα, ένα ελληνικό προϊόν το οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε. Φανταστική ιδέα, μπράβο Χρήστο, μπράβο παιδιά, παραγγείλτε το online. Ειδικά το ματ, εντάξει. Καλά, σκοτώνει. Σκοτώνει όμως. Φανταστικό. Φανταστικό. Στο κλείψα, ε. Και πριν περάσει άλλο ένα Bar Academy News στο χρονοδούλαγο της ιστορίας, για πες μας Στέλιο τα νέα σου για τους quizzers. Λοιπόν, τα παιδιά γυρνάνε όλη την Ελλάδα, κάνουν guest bartending με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά και φυσικά το Χωσέ Κουέρβο. Α, και κοίτα τι έχω, πρέπει να είναι το πρώτο δώρο νομίζω. Traditional Silver Rolling Stone συλλεκτική έκδοση. Wow, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι για σένα, στο κάτω. Κάντε like και comment στο βασικό βίντεο του Bar Academy News και κερδίστε τη συλλεκτική μας φιάλη. Θα το ανακοινώσουμε γύρω στις 10 Αυγούστου με comment λογικά από κάτω που θα κάνουμε την κληροσούλα, αφού έχετε δει όλοι το συγκεκριμένο επεισόδιο και είναι μια καλή στιγμή να το κάνουμε. Αυτά. Άλλο ένα Bar Academy News έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέλιο, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του. Μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντιο! Περίμενε, σιγά μου, περίμενε. Ναι! Όχι ρε. Τρία, δύο, ένα.
2, 1. 1.